Ο κύριος Μανώλης Καφτάκης, να τον φωνάξω μέσα. Φοροτεχνικός, προκειμένου βέβαια. Συμβαίνουν αυτά. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Καλησπέρα. Στην Αγία Ρουμέλη πήγαμε. Έχετε πάει? Όχι, δυστυχώς είναι ένα μέρος που θα ήθελα να είναι πανέμορφο. Έχω ακούσει πολύ. Είναι πανέμορφο μέρος και εμείς εδώ επιδιώκουμε να μεταφέρουμε εικόνες σε διάφορα μέρη της Κρήτης. Θα προσπαθήσουμε τη σύνδεση στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε τώρα να ανοίξουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα αναφορικά με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ως κύριο στόχο να ενισχυθούν με χρήμα μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα στην πανδημία του κορονοϊού και με τις όποιες επιπτώσεις έχει επιφέρει βέβαια αυτή η συγκυρία σε επιχειρήσεις. Σωστά. Σωστά. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει και σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Έτσι και στη δική μας έχει γίνει πρόσκληση για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση. Μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την υπόθεση του κορονοϊού και αφορά όλη την περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα, με συνολικό προϋπολογισμό νομίζω τα 50 εκατομμύρια. Ναι, το πρόγραμμα αυτό έχει ένα προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια, αφορά όλη την Κρήτη. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λίγο από την αρχή. Να πούμε λοιπόν ότι πρόκειται στην ουσία για μια χρηματοδότηση σε κεφάλαιο κίνησης με τη μορφή μιας μη επιστρεπτέας προκαταβολής. Σημαίνει λοιπόν ότι αυτό το ποσό δεν θα χρειαστεί επιχειρήσεις να το επιστρέψουν. Ναι. Αυτό λοιπόν το κεφάλαιο κίνησης προσδιορίζεται ως εξής. Είναι με βάση την περσινή φορολογική δήλωση και τις δαπάνες που είχε πραγματοποιήσει η επιχείρηση, το 50% αυτών των εξόδων θα είναι και το ποσό της επιχορήγησης που θα λάβει η επιχείρηση εφόσον εγκριθεί, έχοντας ένα ελάχιστο όριο τα 3.000 ευρώ και ένα μέγιστο Βέβαια. Όριο 40.000 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε λίγο. Έχουμε ετοιμάσει κάτι κάρτες για να γίνει πιο κατανοητό αυτό το οποίο λέμε. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα. Είναι όλο αυτό το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης που περιλαμβάνει τις αγορές των εμπορευμάτων της επιχείρησης, αγορές πρώτων υλών και όλες οι δαπάνες που έχουν να κάνουν με παροχή υπηρεσιών, λειτουργικά έξοδα όπως είναι τα ενίκια, οι μισθοί και ούτω καθεξής. Με βάση αυτό λοιπόν το άθροισμα θα προσδιοριστεί και η επιχορήγηση. Εδώ λοιπόν να πούμε, όπως είδαμε και στην προηγούμενη καρτέλα, ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν πέρυσι 6.000 ευρώ δαπάνες δεν μπορούν να ενταχθούν ή και αντίθετα όποιες επιχειρήσεις είχαν πολλές δαπάνες, το ποσό της επιχορήγησης θα περιοριστεί στις 40.000. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Αυτό που έλεγα πριν, ότι μέσα σε αυτό το κόστος το οποίο θα προσδιορίσει την επιχορήγηση ναι. είναι και τα ενίκια που έχει καταβάλει η επιχείρηση, Ακριβώς. οι παροχές προς εργαζόμενους, δηλαδή οι μισθοδοτικές δαπάνες. Μάλιστα, λοιπόν. Και τα διάφορα άλλα λειτουργικά έξοδα. Σωστά. Λοιπόν, αναφορικά τώρα με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των συγκεκριμένων προτάσεων, γιατί έχουμε να κάνουμε με προτάσεις. Ναι, πρόκειται λοιπόν στην ουσία αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων γίνεται μέσα από το επενδύσεις.gr όπου γίνονται και τα υπόλοιπα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ξεκινάει αύριο μία η ώρα καλώς έχουν των πραγμάτων η δυνατότητα να υποβάλουν επιχειρήσεις αιτήσεις και η δυνατότητα αυτή θα λήξει στις 2 Νοεμβρίου στις 3 η ώρα. Άρα λοιπόν οι επιχειρήσεις πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μελετητή προκειμένου να τους κάνει μια τεκμηριωμένη αίτηση για το πρόγραμμα. Έχουν αυτό. Δύο εβδομάδες δηλαδή να τρέξουν, σωστά. να συμπληρώσουν ένα φάκελο ο οποίος θα είναι πλήρης. Σωστά κύριε Γαφτάκη. Ακριβώς. Θα γίνει ηλεκτρονική αίτηση, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει η επιχείρηση το σύνολο των παραστατικών τα οποία θα φορτώσει στην πλατφόρμα να υπάρχει και ένας φάκελος ηλεκτρονικός τον οποίο θα υποβάλει μετά στην αρμόδια υπηρεσία. Μάλιστα. Εδώ να πούμε λοιπόν τις βασικές προϋποθέσεις προκειμένου μια επιχείρηση να κάνει αίτηση είναι να δραστηριοποιείται στην περιφέρεια της Κρήτης. Να έχει κάνει έναρξη πριν την 1η-1η του 2019. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θέλουν να έχουν τα συνολικά έξοδα μιας ολόκληρης χρήσης, δηλαδή τα έξοδα του 2019. Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη μέσα στο 2020 ή μέσα στο 2019 δεν μπορούν να ενταχθούν εκεί. Να έχουν κύρια δραστηριότητα κάποιον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που υπάρχει στην απόφαση και στην πρόσκληση του έργου αυτού. Οπότε πρέπει λοιπόν να είναι η ΚΑΔ τους, είτε να είναι ο κύριος του ΚΑΔ ή να είναι ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης. Μάλιστα. Κατά το 2019 να μην απασχολούν περισσότερο από 50 εργαζόμενους, εξαιρεί δηλαδή κατά αυτόν τον τρόπο τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και να τηρεί είτε διπλογραφικά είτε απλογραφικά βιβλία. Αυτές λοιπόν οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν αίτηση. Τώρα, μετά την αίτηση θα υπάρξει μια αξιολόγηση και μια κατάταξη σε μια βαθμολογική κατάταξη. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες θα κάνουν
αίτηση ότι θα λάβουν και την επιχορήγηση. Θα υπάρξει μια κατάταξη και ανάλογα μέχρι όπου φτάσει ο προϋπολογισμός των 50 εκατομμυρίων. Εκεί λοιπόν τα κριτήρια που θα δημιουργούν τη βαθμολογία είναι μονάδες εργασίας. Δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εργαζόμενους έχουν μεγαλύτερη βαθμολόγηση από επιχειρήσεις που δεν έχουν καθόλου εργαζόμενους. Πάντα ως έτος αναφοράς έχουμε το 2019. Ο δείκτης κέρδους. Εδώ οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εμφανίσει το 2019 έστω και μια στοιχειώδη κερδοφορία λαμβάνουν μεγαλύτερη βαθμολογία, μεγαλύτερα μόρια από μια επιχείρηση η οποία ήταν ζημιογόνα. Και τέλος, πολύ σημαντικό κριτήριο και είναι και αυτό που δίνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία είναι κατά πόσον έχει μειωθεί ο τζίρος της επιχείρησης λόγω του COVID-19. Δηλαδή υπάρχει μια σύγκριση το δεύτερο τρίμηνο του 20 σε σχέση με τα καθάριστα έσοδα, τον κύκλο εργασιών δηλαδή, του 2019. Συγκρίνουμε αυτά τα δύο τρίμηνα και αν η πτώση του τζίρου είναι πάρα πολύ μεγάλη, αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση αυτή θα λάβει μεγαλύτερη βαθμολογία. Εντάξει, είναι ένα πρόγραμμα, είναι μια ευκαιρία για πολλές επιχειρήσεις που έχουν ζοριστεί και αυτά και αγάθα ψέματα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Και είναι μια ένεση ρευστότητας για αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει βέβαια να τα βάλουν κάτω και να δουν αν μπορούν βέβαια να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. Σωστά, και πρέπει εδώ να πούμε ότι δεν είναι μια επιχορήγηση η οποία τη λαμβάνει η επιχείρηση και σταματάει. Η επιχείρηση πρέπει μέσα στο 2021 να πραγματοποιήσει δαπάνες που θα αντιστοιχούν στο ποσό της επιχορήγησης που θα λάβουν. Δεν είναι δηλαδή ένα ποσό το οποίο δίνεται έτσι. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την τοπική οικονομία να δουλέψει και να δημιουργήσει λίγο κάποιες ευκαιρίες μέσα στην κρίση που έχει δημιουργηθεί. Κύριε Καφτάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.